ο Πετρόπουλος στα 27 και έδωσε πράγματα και δίνει πράγματα φέτος στον Ιωνικό. Μπρέι χαμηλά, Όγκουστ από κοντά, ευστοχή. Η κίνηση από τους παίκτες. Την Τζέτα απέναντι στον Μπρέι, πατάει, φλότερ μέσα. Μπρέι, 2-6. Ξεκίνησε καλά ο Ιωνικός, Μπέντιν παίρνει τα βήματα, καθόλου εντυπωσιακά. 4-6. Παπαπέτρου. Μπρέι που ξεκίνησε με 0 στα 2 από μακριά. Δεν διστάζει και κάνει το σκορ 16. Αυτή είναι μια σκύπασα στην αδύναμη πλευρά και αυτός είναι ο TJ Μπρέι που έχει ένα στα 4. Ένα φάουλο εκεί ενδεχομένως του TJ του Παπαπέτρου. Χουγκάζ. Απίστευτη φάση για τον Νίκο Χουγκάζ και τον Ιωνικό που βρίσκει ανοιχτό τον κεντρικό διάδρομο. Το χώρο για να πάει σε ένα εντυπωσιακό κάρφο με τα δύο προλαβαίνοντας. Κοιτάξτε και πάλι. Παίρνει τον κεντρικό διάδρομο. Μεγάλα βήματα. Ύπταται, καρφώνει και τελειώνει ωραία τη φάση. Prospect, όχι τόσο λόγω ηλικίας γιατί είναι πια στα 23, αλλά κυρίως λόγω του εδώ από μακριά σουτάρει και ευστοχή. Μακ. Και Μπρέι είναι το δίδυμο των περιφερειακών. Ενώ έχει περάσει και ο Χεζόνια στην πρώτη συμμετοχή στο Ελληνικό Πρωτάθλημα. Το τρίποντα από τον Μακ. Παπαγιάννη, Χεζόνια, Μίτογλου. Κόνιαρης, 45 μοίρες, Πετρόπουλος, μέσα. Το μείον 6 και μείον 1. Μακ. Χεζόνια είναι καλό στα τρίποντα από εκεί και το αποδεικνύει. 20-16, ένας παίκτης που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στο υψηλότερο επίπεδο. Ο οποίος σήμερα δεν έχει την περιφέρεια κοντά του τον Τελειόπουλο, ο οποίος έχει ενοχλεί στο γόνατο, ψηλά, όλοι φίλοι από κοντά, λίγο άτσαλα μεν, αποτελεσματικά δε. Γενικά, ακόμα καλύτερη άμυνα, στο βαθμό που αυτό είναι επιπτώ και βλέπουμε ότι τα καταφέρνει μια χαρά. Κόνιαρης ζητάει το screen από τον Χάλοουελ. Κόνιαρης, Πετρόπουλος, τα 5 δευτερόλεπτα, νέο μακρινό σουτ και αυτό μέσα και του Άνταμ Σμιθ που έφυγε, αντικαθιστά επιψία στον Παπά και από μακριά ο Χεζόνια. 5 γρήγοροι πόντοι για το Χεζόνια, ένα δίποτο εκτός ισορροπίας και ένα τρίποντο από 45 μοίρες. Τελικά κρίθηκε ότι ήταν μια καθαρή αμυντική προσπάθεια και όχι αντιαθλητική. Μακ, Σανδρός, χαμηλά στο Μίτογλου. Σανδρός, τιμένο σουτ, μέσα, 28-27 ο Παναθηναϊκός. Άμυνα ζώνης, άμυνα χώρου δηλαδή. Χεζόνια, σουτ από μακριά, είναι άστοχο το σουτ. Καιροφυλακτή ο Μίτογλου. Και με το ανάποδο lay-up διορθώνει την κατάληξη της φάσης. Όλα τα μάτς είναι δύσκολα. Ακόμη και για ομάδες του επίπεδου Παναθηναϊκού. Επίπεδου Ευρωλίγκας δηλαδή. Παπαπέτρου, Ρος. Έτσι ένα δάσος χεριών. Κατεβαίνει χαμηλά, σουτάρει και φτωχή. Περιφέρεια, Σανδρός, στα 8. Μπρέι με το ένα χέρι, Μπέντιλ. Το τρίγωνο εκεί και ο Ρος ξανά στο Μπέντιλ που θα την αφήσει. Χάλοουελ με Παπαπέτρου μπροστά του. Ουγκάζ, τιμένο σουτ από 45 μοίρες μέσα και 46% στα τρίποντα. Και τον Εμποχωρίδης. Μπέντιλ, δύο πάσες και Παπαπέτρου μέσα προς το καλάθι. Πολύ όμορφα προστατεύει την μπάλα με το σώμα. Τους παίκτες του για να βγουν αφού αριθμητικά υπάρχει μειονέκτημα και να συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικοί. Ο Μπρέι κάνει αυτό που μας έχει συνηθίσει εδώ και 2,5 αγωνιστικές. Μουσταφά και Πριτζέτ σε μια χαμηλή πεντάδα. Εύστοχο το σουτ από τον Έλληνα διεθνή. Χάλοουελ, Πριτζέτ. Ο Ιωνικός συνεχίζει με 4 ξένους στο πρωτάθλημα. Πετρόπουλος. Σταυρωτή. Στεμπακ. Μεγάλη καμπύλη και μεγάλο σουτ. Ο Εβάντερ Χόλιφιλντ. Μίτογλου. Έξω. Μπρέι στημένο σουτ. Για να δούμε. Και αρχίζει σιγά σιγά και θυμίζει ενώ εδώ ο Αγγέλο μέρες Ζαλγκύρης Κάουνας. Μποχωρίδης με το Χάλοουελ μπροστά του. Μπρέι, Παπαπέτρου προς το καλάθι. Split out. Τα 45 μοίρες Μποχωρίδης μέσα. Είναι ωραίο στιγμιότυπο. Πολλές ομάδες πλέον. Αυτό είναι το πλάνο του Συνομιλονίδα. Αυτό σημαίνει καταρχήν ότι δεν είναι Μπρέι, κάτι σοβαρό. Μέσα. Ήταν μια διάταση ενώ ευστόχησε ο Μπρέι. Γερμανία σειρά στα παίχτα, στην Bayern. Και δανεικός, αφού έπαιξε και Ευρωλίγα, δανεικός στην Ισπανία. Μποχωρίδης για τον Παπαπέτρου. Έξω στον Μπρέι. 5 στα 9. Μάλιστα. Για να σταματήσει η αιμορραγία και να συνεχίσει. Και εδώ τώρα κάνει αντιαθλητικό φάουλ
ίσως ενθυμούμενος και την προηγούμενη αγωνιά από τον αντίπαλο ψηλό. Πόνιαρης με το Χεζόνια μπροστά του sidestep μέσα. Περιμένει πολλά από αυτόν ο Αγγέλου. Μπρέι και αυτό μέσα. Σήμερα είναι στο 60%. Φοβερό σουτέρ, φοβερό σουτέρ. Χουγκάζ. Και αυτό είναι καλό σουτέρ και το αποδεικνύει εδώ. Τα 12 δευτερόλεπτα για την λήξη επίθεση του Ιωνικού. Ο Κασελάκης πάνω του. Μπορεί να μαρκάρει και κοντύτερους παίκτες. Όγκου στην αλλαγή. Πάνω του. Χουγκάζ με τον Μακ. Χουγκάζ μέσα. Το rebound κερδίζει τη μάχη από τον Χόλιφιλ. Κοινό Μποχωρίδης με τον Πετρόπουλο μπροστά του. Ο Λεύτης τον Μακ. Ωραία στον Όγκουστ. Προσποίηση. Πολύ όμορφο καλάθι από τον Ζαχαρία Όγκουστ. Χεζόνια η προσποίηση απέναντι σε έναν Ιωνικό που εδώ θα δεχτεί το τρίποντο από το Χεζόνια που φτάνει τους 11 πόντους. Είναι το τρίτο τρίποντο του Χεζόνια που έχει πλέον 3 στα 6 στο 50%. Μποχωρίδης στα 9. Χαμηλά στο Χεζόνια με το Χάλουελ πάνω του. Δεν έχει πρόβλημα αυτή τη φορά σε μαρκαρισμένο σούτ από τη γωνία να ευστοχίσει. Σε αυτό που λέγεται οργανισμό του Παναθηναϊκού. Μποχωρίδης με το Μουσταφά Μουαϊμίν μπροστά του. Μποχωρίδης 45 μοίρες, σουτάρει μέσα. Νέα κατοχή του Παναθηναϊκού. Παπαγιάννης σπάει μπάλα στο Μακ. Προς το καλάθι Παπαγιάννης. Δεν μπορεί να καρφώσει. Έρχεται το Μακ με φόλο. Ενώ ο Παπαγιάννης κοιτάζει τους διαιτητές. Τα δύο πρώτα σουτ. Τα δύο πρώτα σουτ. Μπέντιν μπερδεύεται, κρατάει μπάλα, πετυχαίνει το καλάθι, 84-70. Την πίεση με την έλλειψη σημαντικών δικών του παιχτών. Δύσκολο σούτ, αστοχή, έρχεται ο Χαλουέλ και αστοχή. Στα αλλαγές, ακούτε τις φωνές των προπονητών. Μακ, νέο τρίποντο, νέα ευστοχία, 92-72. Μπρέι είναι στο 6-10. Μακ, 3-3. Είναι η δεύτερη του συμμετοχή. Είχε ένα πόντο από την προηγούμενη και μετράει το δίποντο του Μήτογλου. Μποχωρίδης από μακριά. Αστοχή. Ο αγώνας θα τελειώσει. Τέλος αγώνα. Παναθηναϊκός Ιωνικός 98-74. Ο Παναθηναϊκός είναι τελικός ο νικητής απέναντι στον Ιωνικό που στάθηκε κάτι παραπάνω από αξιοπρεπός.